Κύριε Κορυμπέ, καλημέρα και καλή χρονιά. Καλημέρα Σας. Καλημέρα και σε εσάς. Ας ελπίσουμε ότι η χρονιά, τουλάχιστον από άποψη μια, θα είναι πολύ καλύτερη στη συνέχειά της από ότι στην αρχή της, τις πρώτες μέρες του 2017. Η έκταση τώρα έχει αποτιμηθεί το σύνολο των ζημιών που καταγράφηκαν σε αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο? Όχι, όχι, ακόμα δεν έχει αποτιμηθεί. Είναι πολύ νωρίς. Γιατί είναι πολύ νωρίς? Γιατί καταρχήν στο φυτικό κεφάλαιο ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Τώρα τελειώνουν οι δηλώσεις ζημιάς, οι προθεσμίες για δηλώσεις ζημιάς από τους παραγωγούς. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποτίμηση στο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά και εκεί όπου μπορούμε, γιατί έχουμε ακόμα περιοχές οι οποίες είναι αποκλεισμένες, δεν έχουμε πρόσβαση. Και σε κάποιες περιοχές χιονίζει ακόμα. Ναι. Δηλαδή χτες είχαμε πτώσεις στάβλου στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας από τις καινούργιες χιονοπτώσεις. Άρα είναι ακόμα σε εξέλιξη. Οπότε το αμέσως επόμενο διάστημα θα έρθει από την επόμενη και την παραπάνω εβδομάδα, θα ξεκινήσει από την επόμενη εβδομάδα και θα γενικευτεί και στο φυτικό κεφάλαιο, μάλλον στη φυτική παραγωγή, και από την παραπάνω εβδομάδα οι εκτιμήσεις. Από την εικόνα που έχετε μέχρι τώρα, υπάρχουν περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο εκεί πέρα, στη Θεσσαλία για παράδειγμα? Τώρα είχαμε πολλά χιόνια, ή δεν ξέρω, στην Εύβοια ή εδώ πέρα στην Κεντρική Μακεδονία Δυτική, περισσότερα προβλήματα? Ναι, υπάρχουν κάποιες περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλο πρόβλημα, όπως αυτές που είπατε, δηλαδή η Εύβοια, η νησιά Βορείου Αιγαίου, Κρήτη, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία. Τη μισή χώρα είπαμε. Ναι, σχεδόν και σε κάποιες άλλες περιοχές που μπορεί να μην είχαμε τόση ένταση χιονιού, όπως παραδείγματος χάρη στη Δυτική Ελλάδα, είχαμε ζημιές από τον Παγετό στα Σπεριδοειδή. Έχουμε ζημιές σε όλη τη χώρα και σε κάποιες περιοχές οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες και το πρόβλημα πάρα πολύ μεγάλο. Σε κάποιες άλλες λιγότερο. Η διαδικασία τώρα, δηλώνονται ζημιές? Γίνονται οι αναγγελίες των ζημιών, έχουν γίνει οι αναγγελίες των ζημιών, δηλώνονται οι ζημιές από τους αγρότες, τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, οι οποίοι είναι υπάλληλοι των Δήμων. Δηλαδή οι δηλώσεις γίνονται στους δήμους. Ήδη εμείς κάνουμε, όπου έχουμε πρόσβαση, επισημάνσεις να δούμε λίγο το μέγεθος της ζημιάς ανά περιοχή, και με το τέλος των δηλώσεων θα ξεκινήσει το εξατομικευμένο εκτιμητικό έργο. Αυτό πάει μακριά, γιατί φαντάζομαι, εντάξει, τώρα δεν είναι βέβαια μέσα στα αιτήματα άμεσα, αλλά επειδή συνδυάζεται και με τις κινητοποίησεις που ξεκινούν τη Δευτέρα, αρκετοί αγρότες ενδεχομένως θα μπει μπροστά και σε αυτή τη συζήτηση. Θα πάει μακριά η διαδικασία? Κοιτάξτε, ήδη έχουν γίνει οι κινήσεις και σήμερα βγαίνει στον αέρα προκήρυξη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, γεωτεχνικών, δηλαδή γεωπόνων και κτηνιάτρων, για να επισπεύσουμε το εκτιμητικό έργο και κατά συνέπεια και τις αποζημιώσεις. Δηλαδή θα έρθουν, εμείς υπολογίζουμε ότι θα χρειαστούμε μέχρι 200 άτομα σε όλη την Ελλάδα επιπλέον, έτσι ώστε πολύ σύντομα να αποτυπώσουμε τις ζημιές, να γραφτούν τα πορίσματα και να πληρωθούν. Αυτά είναι έκτακτο προσωπικό τώρα, για αναπερίπτωση δηλαδή, όταν υπάρχει πρόβλημα γίνεται αυτό, κύριε Κουρεμπέ? Αυτό είναι έκτακτο προσωπικό που μπορούμε, μας δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να το προσλάβουμε όταν έχουμε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Όπως είναι τώρα. Χρονικά για τον κόσμο που μας ακούει και έχει προσωπικό ενδιαφέρον, πώς το βλέπετε, δηλαδή καταγραφή, αποζημίωση, πού κινούμαστε, μέχρι πότε? Το ζωικό θα είναι άμεσο. Το ζωικό θα είναι άμεσο. Όταν λέτε άμεσο, στο μήνα δηλαδή? Αν όχι στο μήνα, να τελειώσει το εκτιμητικό έργο, να γραφτούν τα απορίσματα, πιθανώς και στο δίμηνο. Μάλιστα. Το ζωικό. Ερώτηση, επειδή λέμε για το ζωικό, γιατί με τον συνάδελφο πριν το συζητούσαμε, υπάρχει πληροφορία ότι δεν αποζημιώνονται, λέει, τα μικρά σε ηλικία ζώα. Τι είναι αυτό? Ναι, τα νεογέννητα, τουλάχιστον από τον κανονισμό ασφάλισης, δεν αποζημιώνονται μέχρι 6 μηνών, νομίζω. Με ποια λογική, κύριε Κουρεμπέ, αυτό? Τα εγωπρόβατα. Αυτό είχε μία λογική όταν έγινε ο κανονισμός, ότι επειδή σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη θνησιμότητα, και η ασφαλιστική διαδικασία συνήθως απευθύνεται σε έκτακτους κινδύνους,
Οπότε αυτό είχε μείνει απ' έξω. Θα δούμε τώρα τι, αν μπορούμε και πώς μπορούμε να. Επειδή είναι έκτακτες οι ανάγκες, ναι. Να το διευθετήσουμε. Μήπως θα συμπεριλάβετε και αυτά, δηλαδή. Ναι, να δούμε αν θα μπορεί να γίνει. Πάντως το πρόβλημα του κτηνοτρόφου είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι των θανόντων ζώων. Έχουμε και ζημιές σε πάγιες εγκαταστάσεις. Έχουμε δυσκολίες στο να ταΐσουν τα ζώα. Άρα θα έχουμε και άλλου είδους επιπτώσεις στην παραγωγική ικανότητα των ζώων. Όλα αυτά πέρα από δηλαδή, το θάνατο που ασφαλίζεται κύρια από τον ΕΛΓΑ σαν αίτιο, κοιτάμε λίγο να τεκμηριώσουμε και τις παράπλευρες τις επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία, ναι. Στην παραγωγή, ναι. Μέσα σε προγράμματα ψέα ή προγράμματα ad hoc, τα οποία θα διεκδικήσουμε χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση και να γίνει γρήγορα αυτό όσο το δυνατόν, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ορθοποδήσουν. Υπάρχει πλαφόν, υπάρχει όριο μέσα στο οποίο πρέπει να κινηθεί ο ΕΛΓΑ που μπορεί να αποζημιώσει τους παραγωγούς, αγρότες και κτηνοτρόφους, ή αυτό μπορεί να αλλάξει. Το όριο του νόμου, τουλάχιστον για τις άμεσες, για αυτά που ασφαλίζει ο ΕΛΓΑ σαν άμεση ασφάλιση, είναι το όριο των εσόδων του. Α. Μάλιστα. Είναι το όριο των εσόδων του. Εκεί υπάρχει. Ναι, δεν μπορούμε να. Και πώς θα τα βρούμε, άλλωστε, ναι. Να πληρώσουμε πάνω από αυτά τα έσοδα. Όχι, επειδή είπατε ότι μπορούν να μπουν σε ζημιές μέσω ψέα και τα λοιπά, δηλαδή να βρεθούν και άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Οι ζημιές σε πάγιες εγκαταστάσεις και σε φυτικό κεφάλαιο και παλάβρευες ζημιές, ναι, μπαίνουν είτε μέσω ψέα, είτε μέσω ad hoc προγραμμάτων, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που υπάρχει και ήδη αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με την αρμόδια Υπουργεία, εξετάζει και προσπαθεί να κατοχυρώσει τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρεμπέ, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά. Γεια σας.